Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εδεσιμότατε, πατέρα Αναστάσια, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, εκπρόσωποι συλλόγων και οργανώσεων, μέσα μαζικής επικοινωνίας, αξιότιμοι εισηγητές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλόρινας με τίτλο «Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το παρόν και το μέλλον». Με την στήριξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Γνωρίζουμε όλοι πως η εξορυκτική δραστηριότητα ανήκει στο δεύτερο τομέα της οικονομίας και μάλιστα στην ΠΕ Φλόρινας και γενικότερα στην περιοχή μας είναι ένας από τους δυνατότερους πυλώνες ανάπτυξης. Εκ μέρους των δύο συντονιστών που είμαστε θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την επιλογή τους διοργανωτές που επέλεξαν το πρόσωπό μας και όπως ήθιστε Θεού άρχιστε πατέρα Αναστάση ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεστών και Ορδέας, κύριο Θεόκλητο, θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση στην εκδήλωση αυτή και τις ευλογίες του για την ευόδοση της εκδήλωσης. Κρίνοντας από το θέμα της εκδήλωσης, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, επίκαιρο αλλά και ουσιαστικό θέμα και αφορά άμεσα όλους μας, τόσο στην περιφέρεια γενικά της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά ειδικότερα στον τον νομό της Φλόρινας, ο οποίος πιστεύω ότι φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στο δύσκολο ενεργειακό περιβάλλον της πόλης της Ελλάδας. Θα ήθελα όμως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο και εσείς που ασχολείστε με τα θέματα αυτά, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ ουσιαστικοί. Το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ πάλι για τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Να ευχηθώ καλή έκβαση της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Εδεσιμότατο. Να σας αναφέρω τους στόχους της σημερινής ημερίδας. Είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, διαβούλευση και συνεργασία των φορέων, θεσμικών και επιχειρηματικών που εμπλέκονται, ανταλλαγή απόψεων φορέων που άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται, αποκρυστάλλωση προθέσεων, επιχειρηματικός σχεδιασμός. Τρεις ενότητες θα έχει η σημερινή ημερίδα. Στην πρώτη ενότητα θα έχουμε τους χαιρετισμούς, θα ακολουθήσουν εισηγήσεις και μετά από τους εισηγητές θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις εκπροσώπων συλλόγων και φορέων και θα κλείσουμε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις από το κοινό, από τους ενδιαφερόμενους. Άρα καλό θα είναι
να καθίσουμε μέχρι το τέλος, να ακούσουμε όλες τις εισηγήσεις. Εδώ θα είναι οι εισηγητές για να μας απαντήσουν και στα ερωτήματα, σε αυτά τουλάχιστον που είναι δυνατόν. Από πλευράς μας σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βλόρινας, τον Πύρο τον Στέφανο, που είναι εκ μέρους των διοργανωτών. Καλημέρα σας, ευεσημότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Βλόρινας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματικών ομίλων, διευθυντές και στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, αγαπητοί φίλοι συμπολίτες, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Βλόρινας με το Εργατικό Κέντρο και την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η εξαιρετική δραστηριότητα του Λιγνίτη στην ΠΕ Βλόρινας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το μέλλον αλλά και για το παρόν της ΠΕ Βλόρινας, αλλά και γενικότερα για την ενέργεια στη χώρα μας. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια υστέρηση όλων αυτών των θεμάτων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον νομό Βλόρινας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και μέσο στην ανόρθωση της οικονομίας της χώρας, αλλά και την ανόρθωση της τοπικής οικονομίας, να βρούμε τον τρόπο πώς μπορούμε σε συνεργασία όλοι οι φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανορθώσουμε την τοπική μας οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, μετά από διαβούλευση, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την ημερίδα, γιατί πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε και να δώσουμε τις προοπτικές τις οποίες χρειάζεται ο τόπος μας. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι στην εκδήλωση τη σημερινή θα παρευρισκόταν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, αλλά λόγω έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για μας να βρισκόταν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, αλλά επίσης θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα άκουγε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας, στους 8 μήνες που ηγούμαστε της Περιφερειακής Αρχής, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν σχέση με τους λιγνίτες και την αξιοποίησή τους, γιατί θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Βλόρινας έχει ως πρώτη προτεραιότητα και είναι από τις ενεργειακές περιοχές που έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε αυτούς τους τομείς. Νομίζω ότι από τις εισηγήσεις που θα ακούσουμε και από τις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε περισσότερο τις γνώσεις μας, αλλά και να ενεργήσουμε ανάλογα από εδώ και στο εξής, για να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει αυτός ο τόπος. Δηλαδή να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Σας καλωσορίζω όλους και κηρύσω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Τον λόγο έχει ο δεύτερος διοργανωτής της σημερινής ημερίδας και πρόσωπος του πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κύριος Σιάπης Κωνσταντίνος.
ερώτηση είναι υποσυγκλημένη. Φίλες και φίλοι, καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ο σκοπός της ημερίδας με θέμα η εξοριστική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλωρινάς, παρόν και μέλλον, ξεκίνησε περίπου πριν από 2 μήνες σαν ιδέα, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει μάλλον μια σαφής αποτύπωση της κατάστασης που η οποία επικρατεί σήμερα. Και επίσης διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, που άλλωστε μαζί με το πρωτογενή τομέα είναι ό,τι περισσότερο έχουμε επιδείξουμε σήμερα ως περιοχή. Ήταν μια πρόταση την οποία καταθέσαμε στην Περιφερειακή Ενότητα και την αποδέχτηκε και την αγκάλιασε αμέσως μέσω του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πύρου και της κυρίας Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας της κ. Παναγιωτίδου. Εύχομαι και εγώ σήμερα να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εξωτερική δραστηριότητα. Ήρθαμε εδώ περισσότερο να ακούσουμε, γιατί υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν για να απαντήσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν για να κατανοήσουν. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ισχύσει το δεύτερο. Να κατανοήσουμε όλοι το πρόβλημα και να δώσουμε λύσεις ώστε αυτή η περιοχή να μπορέσει να πάει κοντά, μακριά. Όσον αφορά την τοποθέτηση μας ως εργατικό κέντρο Φλωρινάς, θα τηρηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι όλους σας που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Κλείσαμε με τον χαιρετισμό των διοργανωτών. Τον λόγο έχει ο βουλευτής ΠΕ Φλωρινάς, ο κύριος Αντωνιάδης Γιάννης. Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σεβαστό Προεδρείο, καλημέρα σας. Εύχομαι κι εγώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Καταρχάς, αυτού του είδους οι ημερίδες, οι οποίες στην καρδιά τους εμπεριέχουν τη διαβούλευση και τον διάλογο, για να θεωρούνται επιτυχημένες και να παράγουν αποτέλεσμα, υπάρχουν 2 βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να επανέλθει ο πολιτικός βίος στην ομαλότητα, να ξέρουμε τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας. Τελικά θα υπάρχει ένα μέρος της ΔΕΗ ιδιωτικό. Θα επανέλθει ο δημόσιος χαρακτήρας σε όλη τη ΔΕΗ. Αυτά οφείλουμε να τα ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και τη στρατηγική μας. Και η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι να παρευρίσκεται εδώ ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ. Το να συζητάμε μεταξύ μας, αυτό το κάναμε 30 χρόνια. Εκ μέρους του Υπουργείου υπάρχει κανένας εδώ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης? Εκ μέρους της ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε, ποιοι παρευρίσκονται? Έχουμε, κύριε Βουλευτά, και ειδικό εισηγητή. Όχι, ρωτάω, λέει ενημερωτικά. Υπάρχει εντεταλμένος εκπρόσωπος της δημόσιας επιχείρησης. Ποιος είναι, τι βαθμό έχει? Ως εισηγητής, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος είναι? Okay. Έπρεπε να σας ανακοινώσω, δεν το λέω με την έννοια της μορφής, για να ξέρω ποιος... Έχει συνηθίσει ο κόσμος αυτόν τον καιρό να ρωτάει ποιος είναι. Κύριε Βουλευτά, ναι. Κύριε Βουλευτά, συγγνώμη για τη διακοπή. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι μέσω παραγωγικούς φορείς της ΠΕ Φλωρινάς. Υπάρχει, εκπροσωπούνται εδώ οι παραγωγικοί φορείς και με εισηγήσεις και με παρουσία. Άρα λοιπόν δεν ισχύει ούτε η πρώτη προϋπόθεση την οποία θέσαμε, ούτε η δεύτερη, και θα σας κάνω και μια πρόταση στη συνέχεια. Αυτό το οποίο έχει επικρατήσει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια και ισχύει και τώρα, και σας λέω ότι και εγώ προσωπικώς έπρεπε να παρευρίσκομαι στην Αθήνα. Έπρεπε να έχω φύγει από χθες. Ή έσω παραταξιακές όμως διαδικασίες ή έσω κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι ίσονος σημασίας μπροστά σε μια τόσο σημαντική διαβούλευση που αφορά το νομό Φλωρινάς και έχει σχέση με την ενέργεια. Την άφησα λοιπόν πίσω και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να καταθέσω τις απόψεις μου, εννοείται σε εκπροσώπους της ΔΕΗ και σε εκπροσώπους της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το πρώτο. Οφείλει ο κάθε Υπουργός Ενέργειας και ο κάθε Πρόεδρος της ΔΕΗ, η είδηση δεν είναι να είναι ο Υπουργός κάτω και οι Γενικοί Διευθυντές στην Αθήνα. Μία φορά τον μήνα οφείλει ο Υπουργός Ενέργειας να βρίσκεται στον άξονα Κοζάνη Φλωρινάς. Μιλάμε για δημόσια επιχείρηση.
Μία φορά στις 15 ο κάθε γενικός διευθυντής οφείλει να είναι εδώ και να μην είναι κλεισμένη σε γυάλινα σπίτια κάτω στην Αθήνα. Εδώ είναι η καρδιά της παραγωγής της ενέργειας. Αυτό δεν ισχύει για τους 4 μήνες, ισχύει και για όλο το παρελθόν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Εάν δεν είναι εδώ που παράγεται η ενέργεια στην Αθήνα, τι κάνουν? 500 γενικοί διευθυντές και ο πρόεδρος της ΔΕΗ και άλλα τόσα στελέχη του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου στην Αθήνα. Άρα λοιπόν η είδηση θα είναι ότι δεν είναι εδώ και είναι στην Αθήνα. Οφείλουν να παρευρίσκονται εδώ. Και οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται αυτού του Βεληνικούς και αυτού του περιεχομένου, δεν θα γίνεται αν δεν παρευρίσκονται αυτοί εδώ. Δεν έχει κανένα νόημα τα συζητάμε μεταξύ μας. Και εδώ καταθέτω και την πρόταση προς τους διοργανωτές να θεωρηθεί ότι η μερίδα αυτή δεν έληξε τις εργασίες της, θα γίνει κανονικά, θα συνονοηθείτε με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της ΔΕΗ πότε μπορούν, θα τους πείτε αυτοί πότε μπορούν, να ορίσουν ημερομηνία και θα συνεχιστεί ως συνέχεια αυτής της ημερίδας. Οφείλουν να είναι εδώ και να ακούσουν. Και αυτοί και οι προηγούμενοι και ο Υπουργός Ενέργειας και οι γενικοί διευθυντές, η θέση τους είναι εδώ. Και το λέω με την καλή έννοια. Δεν τους υποδείξω πώς θα λειτουργούν. Η τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να είναι στην Αθήνα, θα είναι εδώ στον τόπο που παράγει την ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί ο λιγνίτης είναι η βάση. Όλα τα υπόλοιπα, αν θέλουν να στηριχθούν στους ανεμογεννήτες και στα φωτοβολταϊκά, εκεί στηρίζονται με την πλάτη της ΔΕΗ και με την πλάτη του λιγνίτη. Άρα λοιπόν, όσο ισχύει αυτό, οφείλουν να σεβαστούν και τον τόπο αυτόν ο οποίος παράγει και είναι ο άξονας Φλόρινας Κοζάνης. Οι απόψεις μου σχετικά με τη ΔΕΗ είναι γνωστές και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Και δεν τις αλλάζω. Έχω διαφοροποιηθεί σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία με το θέμα του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και θα εξηγήσω παρακάτω με το θέμα του δημόσιου χαρακτήρα αλλά και με το θέμα των αντισταθμιστικών τα οποία οφείλουν εδώ στην τοπική κοινωνία. Τα έχω επικεντρώσει σε τρεις βασικές θέσεις. Τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως η περιοχή έχει ανάγκη από αυτά τα τρία βασικά. Το πρώτο και το βασικό, το οποίο το συζητάμε εδώ και καιρό και κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε, είναι το θέμα της παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή. Επιχειρήσεις, αγροτικές δραστηριότητες και νοικοκυριά. Το οφείλουν στην περιοχή, είναι ένας πλούτος τοπικός, έκανε εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί και όταν τελειώσει μετά από 20-30 χρόνια, θέλει άλλα εκατομμύρια χρόνια για να ξαναδημιουργηθεί. Μας το οφείλουν και θέλουμε τις μετοχές μας και το μερίδιό μας. Όταν το πρωτοέθεσα το 2006 και είναι εδώ παρόντες και οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, όρμηξαν να με φάνε γιατί πίστευαν ότι θα χάσουν ένα κεκτημένο το οποίο είχαν. Έκτοτε τους εξήγησα και μας δικαίωσε ο χρόνος, όταν παίρνα μόνο οι υπάλληλοι της ΔΕΗ αυτό το ευεργέτημα, 500.000 όλη την Ελλάδα έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Δέστε τη σύγκριση σε σχέση με τους 50.000 ψυχές της Φλόρινας. 500.000 κοινωνικό τιμολόγιο. Πάμε παρακάτω. 700.000 νησιώτες πληρώνει η ΔΕΗ 740 εκατομμύρια με τιμές του 11 για να έχουν ίδιο τιμολόγιο με εμάς. Και το τρίτο, όλη η Ελλάδα έχει επιδοτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί για να πάει το ρεύμα από τη Φλόρινα στη Θεσσαλονίκη έχει ένα κόστος. Δεν πληρώνει ο Θεσσαλονικός παραπάνω, άρα λοιπόν όλη η Ελλάδα επιδοτείται. Ακούστε ποιο είναι το τραγελαφικό. Όλη λοιπόν η Ελλάδα επιδοτείται και εμείς που παράγουμε το ρεύμα. Εισπνέουμε τη ρήπανση, έχουμε όλες αυτές τις τρύπες. Υφιστάμεθα ζημιές στον τουρισμό, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όλα αυτά εμείς λοιπόν δεν έχουμε αυτή την επιδότηση. Επιπλέον, όχι μόνο δεν έχουμε αυτή την επιδότηση, επειδή υπάρχει εδώ η ΔΕΗ, φαινόμαστε πλούσιοι, έχουμε αυξημένο το κατακεφαλήν εισόδημα και χάνουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ στις υποδομές, 500 εκατομμύρια είναι για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για τις υποδομές είναι μόνο 90 εκατομμύρια. Χάνουμε θέσεις εργασίας από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ με μία ισάριθμη όπως είναι η περιφέρεια της Ηπείρου, περιφέρεια, έχουμε τις μισές θέσεις επιδοτούμενες για τους ανέργους και άρα λοιπόν ποιο είναι το κέρδος? Ο τοπικός πόρος ο οποίος πάει για να πληρώσει αυτά τα οποία χάνουμε. Αυτά όλα είναι δίκαια της περιοχής. Πρώτα πρέπει να τα πιστέψουν οι τοπικοί άρχοντες, πρωτίστως οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες και όλοι εσείς να τα διεκδικήσουμε τώρα που ακόμα μπορούμε να πιέσουμε γιατί μετά θα εξανεμιστούν και θα χαθούν. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν βασικό αίτημα από τα τρία αιτήματα τα οποία θέτω και είναι πάγιες θέσεις εκ των οποίων δεν κάνω πίσω καθόλου. Το δεύτερο.
Όσο καιρό υπάρχει αυτή η ανεργία, είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ, αφού έχει δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, πέρα από τις πάγιες θέσεις τις οποίες παίρνει, με τις ζώνες και με τα προνόμια τα οποία οφείλουν να παραμείνουν στα χωριά, στη Μελίτη, στη Λακιά, να παίρνει άλλα τόσα επί δύο, αν παίρνει 100 οκτάμινα το χρόνο και 100 δίμηνα, να παίρνει άλλα 200 οκτάμινα και άλλα 200 δίμηνα, τα οποία όμως θα είναι εκτός ζωνών και θα αφορούν τους δύο ενεργειακούς δήμους, Δήμο Αμιντέου και Δήμο Λόρινας. Όσο η ανεργία είναι πάνω από 10%, τότε έχει νόημα και περιεχόμενο η λέξη δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας. Και το τελευταίο είναι το λιγνητόσημο, το οποίο οφείλει να το αποδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο φεύγει αυτός ο πλούτος, είτε η ΔΕΗ τα εκμεταλλεύεται, είτε η ιδιωτικά αρχεία, οφείλουν να το αποδώσουν στην τοπική κοινωνία. Σας λέω ότι έχω προβληματιστεί πάρα πολύ στο θέμα του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΕΗ. Εάν η ΔΕΗ θέλει να έχει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα μόνο σε πινακίδα και να μην δίνει αντισταθμιστικά, τότε σας το λέω ότι πρώτος ο οποίος θα αλλάξει άποψη θα είμαι εγώ. Δεν θέλουμε τη ΔΕΗ δημόσιο με κοινωνικό χαρακτήρα χωρίς να δίνει αντισταθμιστικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να βάλει το χέρι στη τσέπη, αυτή η ΔΕΗ με τα χρέη που έχει τώρα. Εάν τα 700 εκατομμύρια που δίνει κάθε χρόνο στα νησιά γίνουν ένα δις, δεν θα πάρει τίποτα η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ, ναι, βάζοντας όμως το χέρι στη τσέπη. Και αν δεν έχει, όπως το κράτος, οτιδήποτε κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, τα αναπληρώνει από τον προϋπολογισμό, ας βγάλει από τον προϋπολογισμό και ας τα δώσει στη ΔΕΗ. Και δύο ερωτήσεις ίσονος σημασίας. Προχθές απευθύνουμε στον εκπρόσωπο της ΔΕΗ, είμαστε στα Βαλτόνερα. Έχει βγει μια μελέτη η οποία δείχνει ότι για όλες τις ζημιές βασικά και κύριος υπεύθυνος είναι η ΔΕΗ. Συνεχώς υπάρχουν ζημιές στην ίδρυυση, στην αποχέτευση, στις αγροτικές καλλιέργειες. Το πρώτο που πρέπει να γίνει και πρέπει να το μεταφέρεται είναι ένας εκπρόσωπος της ΔΕΗ και δεν ακούει. Σκεφτείτε λοιπόν σε ποιον μέρα μιλάμε. Κύριε Βουλευτά, συγγνώμη. Σε παρακαλώ, Πρόεδρε. Άσε να τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα μας είναι η εξοριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Για την εξοριστική μιλάω. Η εξοριστική δραστηριότητα της ΔΕΗ έχει πλήξει τα Βαλτόνερα. Για την εξοριστική μιλάω. Έχει πλήξει τα Βαλτόνερα και λέω λοιπόν στον εκπρόσωπο της ΔΕΗ που είναι εδώ, σε ποιον να το πω, σε εσένα να το πω. Στον εκπρόσωπο της ΔΕΗ μιλάω. Και με διακόπτεις κιόλας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει εδώ, ειλικρινά είναι τραγελαφικό. Την προηγούμενη φορά είχαμε περιφερειακό συμβούλιο, ζήτησαν να μιλήσουν πρώτοι εκπρόσωποι της Φλόρινας, γιατί το περιφερειακό συμβούλιο ήρθε εδώ, να θέσουμε πρώτοι τα θέματα για να διαμορφώσει άποψη στο περιφερειακό συμβούλιο και σας πληροφορώ για αυτή μου τη θέση, με στήριξα δύο Κοζανίτες. Πώς περιμένετε να πάει αυτός στόχος μπροστά? Σας μιλάω γιατί είμαστε μια οικογένεια. Δεν έχει νόημα να βγαίνουμε εδώ και να βγάζουμε ένα ξύλινο λόγο τυποποιημένο και να φεύγουμε και να πούμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Εάν την ώρα της κρίσης δεν αγγίξουμε τα προβλήματα με αληθινό λόγο, δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν άνεργοι έξω, υπάρχουν παιδιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καρδιά του προβλήματος. Λέω λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε για τα Βαλτόνερα σε πρώτη φάση να προωθηθεί, να μπουν στην πρώτη ζώνη για να βρουν τουλάχιστον τα παιδιά να μπαίνουν στα οκτάμινα ή στα δίμηνα, δεν λέω για μόνιμες θέσεις. Και σε δεύτερη φάση θα συζητήσουμε το θέμα των αποζημιώσεων. Όπως επίσης πρέπει να συζητήσουμε και για κάποια άλλα χωριά, όπως είναι η Αχλάδα, η Λόφη, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και αυτοί, γιατί είναι κάτω από το πρόβλημα. Να πάρουν και αυτοί ένα μέρος από τις προσλήψεις. Ώσπου να γίνει αυτό το δεύτερο το οποίο πρότεινα προηγουμένως εγώ. Και βέβαια, αφού μιλάμε για τη ΔΕΗ, εδώ είναι και ο εκπρόσωπος. Οι τελευταίοι λογαριασμοί ήρθαν 350-400 ευρώ. Πώς γίνεται να μην γίνονται αυξήσεις? Αυτό πρέπει να είναι θαύμα. Που το καταφέρνει μόνο η ΔΕΗ με το δημόσιο χαρακτήρα. Ξαφνικά, σε όλη την πολυκατοικία έρχονταν και διαμαρτύρονταν 400 ευρώ ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Χωρίς να γίνονται αυξήσεις, αυξάνονται οι λογαριασμοί. Δεν θέλω να σας κουράσω. Στέκομαι στα τρία βασικά αιτήματα: το δωρεάν ρεύμα, τη σύνδεση της ανεργίας, του ποσοστού ανεργίας με τις θέσεις από τη ΔΕΗ και το λιγνητόσημο, τα οποία είναι εκ των νου κάνευ. Είπα. Έχω ξαναπάρει θέση και για το θέμα της συμφωνίας για την ΒΕΒΗ. Για μένα αυτή η συμφωνία δεν ισχύει, εφόσον δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά για την τοπική κοινωνία. Όποιος διανοείται να κάνει συμφωνίες πίσω από την πλάτη της Φλόρινας, χωρίς να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς,
οι δήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες και οι βουλευτές και να διασφαλίσουμε τοπικά κάποια ανταλλάγματα για την περιοχή. Υπ' αυτήν την έννοια λέω, εγώ δεν αναγνωρίζω αυτή την συμφωνία, την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όπως διαφωνώ και στο θέμα του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα και πήρα τη θέση υπέρ της ΔΕΗ. Είμαι ξεκάθαρος στις απόψεις. Θα πρέπει να ξέρουν κάτω και να το μάθουν, δεν είναι κανένας εδώ, ότι η Φλόρινα δεν είναι απικία. Η εποχή της αφωνίας και της ατολμίας έχει σταματήσει. Και όταν λέμε ναι στην εκμετάλλευση των λιγνητών, ναι στην εκμετάλλευση των λιγνητών και όχι στην εκμετάλλευση του τοπικού πληθυσμού και των φλωρινιωτών. Είμαι σαφής, σε αυτές τις θέσεις ζητάω τη συστράτευση και σε ό,τι άλλο συμφωνήσω με τους δημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες και όσοι θέλουν να ακολουθήσουν με καθαρές θέσεις και με καθαρό λόγο. Ό,τι λέμε το λέμε δημοσίως και εδώ και στη Βουλή και παντού. Λοιπόν, καλή επιτυχία και θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλευτή. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω τον χαιρετισμό του κυρίου Σέλτζα. Βρίσκεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζουν στην Αθήνα και έχουμε τον χαιρετισμό του. Συνεχίζουμε με τον αντιδήμαρχο, με τους δημάρχους, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Καρακόλη Μιχάλη, εκπροσωπώντας τον Δήμο Φλόρινας. Καλημέρα σας και από μένα. Σεβαστέ Πατέρα της Εκκλησίας, επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου. Λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε αυτή την ουσιώδης για τον τόπο μας ημερίδα. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια άλλη φάση, από αυτό που είπε και ο κύριος βουλευτής, κύριος Αντωνιάδης, ότι αν υπάρχει μια συνέχεια, θέλω να πιστεύω να μπορεί να είναι παρόν. Από τη μεριά μου αυτό που θέλω να πω, σαν Δημοτική Αρχή, είναι ότι να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στους εμπλεκόμενους φορείς που διοργανώνουν αυτή την μερίδα, διότι για το όνομά μας και συγκεκριμένα για το Δήμα που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, έχουμε θαμμένο πλούτο, που είναι ο λεγόμενος Λιγνίτης, στην περιοχή μας, στο Δήμο Φλόρινας, γύρω στα 193 εκατομμύρια τόνους. Ένας πλούτος που είναι στα δύο ορυχεία του Βαρβούτη γύρω στα 150 εκατομμύρια τόνοι και της ΔΕΗ που στην εκμετάλλευση βγαίνει ένα ποσό γύρω για 40 χρόνια εξόρυξη, ακούστε το, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, αυτό γράφεται στα χαρτιά, αυτό μεταφέρω, συν το ορυχείο Μελίτης Λόφων, το οποίο έχει στο χώρο θαμμένο λίγνητη γύρω στα 3 εκατομμύρια και το οποίο είναι σε απόσταση αναπνοής από το να είσαι Μελίτης. Πάγια θέση Δημοτικής Αρχής και με τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε πει ότι δεν αναγνωρίζουμε τα ψηφίσματα της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά με τη Μικρή Δή. Πάγια θέση δικιά μας είναι, και θέλω να το τονίσω και από το βήμα αυτό, ότι εμείς ζητάμε δημόσιο χαρακτήρα των ορυχείων και την εξόρυξη να την αναλάβει αποκλειστικά η ΔΕΗ. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε διότι για μας η ΔΕΗ είναι ένας εργοδότης ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στη Δυτική Μακεδονία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορεί να προσθέσει περισσότερα και στην περιοχή μας, στο Δήμο Φλόρινας. Εάν ξεκινήσουν αυτά τα δύο ορυχεία, θέλω να πιστεύω ότι οικονομικά η περιοχή μας θα μπορεί να κάνει ένα κομπόδεμα και η τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για τους πολίτες μας, για τους δημότες μας του Δήμου Φλόρινας. Τι εννοώ? Διότι στο καλπασμό που έχει η ενεργία μας που φτάνει στην περιοχή μας γύρω στα 43% των ανέργων και στο 70% έχει φτάσει στους νέους, θέλω να πιστεύω ότι με τη διάνοιξη από την ΔΕΗ των δύο αυτών ορυχείων, Βέβης και Λόφων, θα μπορεί να προσφέρει τουλάχιστον, θέλω να πω,
σε αποκλειστική εργασία μέσα στα ορυχεία των 500 ανθρώπων. Εάν πολλαπλασιάσουμε κάθε οικογένεια με τετραμελή μέλη, είναι ένας αριθμός ικανοποιητικός που μπορεί να συντηρηθεί στο μέλλον και για διάρκεια 40 έτη. Η διάνοιξη αυτή συνεπάγεται με την θετικότητα ότι θα μπορούμε να στήσουμε και μια δεύτερη μονάδα, την λεγόμενη Μελίτη 2, η οποία, θυμάμαι όταν παλιά, με τον κύριο Νιπεργάρη, σαν τότε πρόεδρος του Λυγκιστή ακόμα και μετέπειτα του Εργατικού Κέντρου, από κοινού έχουμε αγωνιστεί για να μπορούμε να στήσουμε αυτή τη δεύτερη μονάδα. Πέρα από τη δεύτερη μονάδα που θα φέρει και άλλες θέσεις εργασίας, έχουμε και ένα άλλο θετικό, που αυτό το έχουμε κάνει πριν 18 χρόνια. Έχουμε και το φράγμα τροπεούχου, το οποίο σε κοστολόγιο τότε, που θα μπορεί να αποθηκεύσει γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά νερό, μία αξία για την ΔΗ, με τότε μελέτη της ΔΗ, είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια η ανέγερση. Θέλω να πιστεύω ότι ανοίγοντας αυτά τα ορυχεία, έρχεται και φέρνει στη συνέχεια, στη σειρά, δεύτερη μονάδα, φράγμα τροπιούχου, όλα αυτά φανταστείτε που θέλει κάποια διάρκεια και κάποιο χρόνο για να μπορούν να στηθούν, αλλά και για 40 χρόνια εξόρυξη Λιγνίτη. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι θέλω να πιστεύω, θα ακούσουμε και τους συζητητές και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της ΔΗ, αν θα μπορούν να μου απαντήσουν τουλάχιστον στο κομμάτι Μελίτη 2 και το φράγμα τροπιούχου, το οποίο θα πρέπει να υδροδοτήσει την δεύτερη μονάδα, και θέλω να πιστεύω ότι τα αποτέλεσμα της ημερίδας να μας βγάζουν πιο σοφούς. Κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο Φλόρινας για την παραχώρηση της συγκεκριμένης αίθουσας στο να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Τον λόγο έχει ο Δήμαρχος Αμιντέου, κύριος Θεοδωρίδης Κώστας, για ένα χαιρετισμό. Ερεσιμότατε, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές, την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και το Εργατικό Κέντρο, για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας με ένα τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν εδώ την τοπική κοινωνία του νομού μας. Έχει σχέση με την εθνική και με την τοπική οικονομία, έχει σχέση με την απασχόληση, όλα αυτά δηλαδή που πλήττουν σήμερα τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί πάνω σε αυτό παίζονται πολύ μεγάλα επιχειρηματικά παιχνίδια, είναι γνωστό σε όλους μας το τι γίνεται σε αυτό το πεδίο της ενέργειας, με γνωστές και δηλωμένες τις θέσεις και προθέσεις τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλου του νομού. Θα έλεγα ότι οι τελευταίες διαβεβαιώσεις του Υπουργού, του κ. Λαφαζάνη, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και του ιδίου του Πρωθυπουργού, όταν επισκέφθηκε πάλι το Αμίντεο και τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των ορυχείων, πάνω απ' όλα για εμάς, αλλά και της ΔΕΗ και της παραγωγής ενέργειας, ότι είναι ένα πολύ εθαρρυντικό και ουσιαστικό βήμα, με βάση το οποίο σήμερα, έχοντας το ως αφετηρία, ξεκινάμε και συζητάμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Πολλές φορές καθορίσαμε ως κόκκινη γραμμή, ως αιτία πολέμου, λόγους οι οποίοι ήταν αντίστοιχοι αυτού του θέματος. Δυστυχώς οι κόκκινες γραμμές ξεθόριασαν, οι λόγοι πολέμου γίναν λόγοι υποταγής και φτάσαμε στο σημείο συνεχώς να πλήττονται τα εισοδήματα της κοινωνίας, η ανεργία να αυξάνεται και ειδικά εδώ σε εμάς που τροφοδοτούμε με πάνω από το 40% της ενέργειας όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα πλέον από τη νέα του διάσταση, από τη νέα του σκοπιά, να μείνουμε προσιλωμένοι στην πρόθεσή μας να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να αλλάξει αυτές τις δεσμεύσεις και φυσικά αν αλλάξει πράγματι είναι αιτία πολέμου και κόκκινη γραμμή για όλο τον νομό, γιατί γνωρίζετε πόσο θα θυγούν τα κοινωνικά, πολιτικά αλλά και οικονομικά ζητήματα της περιοχής
όταν αυτή στοχοποιήθηκε μέσα από επιλογές ξεπουλήματος μόνο της περιουσίας, της ενεργειακής αυτού του τόπου. Δεν άγγιξε ούτε τη Μεγαλόπολη όπως ακούγαμε, δεν άγγιξε, δεν τόλμησαν να αγγίξουν την Κοζάνη και έπεσαν σε εμάς. Ένα λαό ήσυχο, μια κοινωνία η οποία δεν είναι διεκδικητική, μια κοινωνία που ξεθοδιάζει εύκολα τις κόκκινες γραμμές τις οποίες θέλει. Στο Αμύντο αυτή τη στιγμή, αν δεν το έχουν αντιληφθεί όλοι, μέσα από το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά και για όλο τον ομό, ξεκινάει η μεταλυνητική περίοδος. Μονάδες οι οποίες έχουν κλείσει 30 χρόνια από το 88, έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν κλείσει ακόμη, και αυτές τις μονάδες προτίθεται στις αρχές του 2016 να χρονομετρούν την ηλικία τους και την πάυση τους. 17.500 ώρες αθροιστικά στις δύο μονάδες του ΑΕΣ Αμυνδαίου ώσπου να τις κλείσουν. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή? Γίνεται γιατί δεν θέλει η ΔΕΗ, γιατί δεν θέλει η πολιτεία, δεν θέλει η κυβέρνηση, γιατί και θέμα πολιτικό κατά βάση, είναι γνωστό σε όλους μας, δεν διαφωνούν τα στελέχη της ΔΕΗ, να εγκαταστήσει μονάδες αποθείωσης. Σε δύο μονάδες οι οποίες τεχνολογικά δεν έχουν απαξιωθεί, είναι καλοσυντηρημένες και βλέπετε τι γίνεται σε μια άλλη τοπική κοινωνία δίπλα μας στην Τολεμαΐδα, όπου μονάδες 50 ετίας, εγκατελειμμένες, ασυντήρητες, σάπιες, επιδιώκουν αυτές που κάηκαν να συνεχίσουν να λειτουργούν για πολλούς λόγους. Τελειώνουμε φέτο, στο τέλος του 2015, τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και την θέρμανση πλέον των οικισμών του Αμυνδαίου, του Φιλώτα και της Λαγιάς, της Λεβέας. Επιτέλους και εμείς τέλος πάντων τελειώνουμε και με αυτό το θέμα και σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο διάστημα, σε μία διετία στην ουσία, θα ψάχνουμε νέες μεθόδους και τρόπους παραγωγής ζεστού νερού για αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν στοιχήσει 35 και εκατομμύρια και θα στοιχήσουν ακόμη πιο πολύ. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι κύριε Πύρο και κύριε Βουλευτά και φυσικά αναφέρομαι και σε όλη την κοινωνία είναι ένας πολύ σημαντικός και ουσιαστικός λόγος να διεκδικήσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων με την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών αποθείωσης. Όλα τα άλλα τα οποία επικαλούνται θεωρώ ότι γίνονται εκ του πονηρού γιατί πιθανώς υπάρχουν άλλες εκλογές να τεθεί ο Λιγνίτης στο περιθώριο και καταλαβαίνετε ότι η ουσία αυτής της ημερίδας που είναι και η πιο σημαντική σε όλο το σύστημα παραγωγής ενέργειας χάνει και το νόημά της και την αξία της. Πρέπει επομένως να το ξανατονίσω και να το ξαναπώ ότι πρέπει να γίνει ένας πολύ σημαντικός στόχος πέρα από όλες τις άλλες διεκδικήσεις που βάλει ο βουλευτής και το θέμα της συνέχισης των μονάδων στο Αμύνδαιο αλλά και της κατασκευής της δεύτερης μονάδας στη Μελίτη. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να παίζουμε έναν ενεργό ρόλο στα ενεργειακά θέματα του τόπου μας, παράλληλα όμως να συμβάλλουμε και στην απασχόληση και στην αύξηση του εισοδήματος αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βασική όμως πάντοτε απέτηση πρέπει να είναι η περιβαλλοντική διάσταση προσέγγισης αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να συνεχιστεί η μερίδα και να εξελιχθεί καλά και τα συμπεράσματά της να είναι οι επιλογές μας και οι στόχοι μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κλείνουμε την ενότητα των χαιρετισμών με τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Πασχαλίδη Παναγιώτη και έτσι κλείνει η ενότητα χαιρετισμών των διοργανωτών και των εκπροσώπων της ΠΕ Φλόρινας και θα συνεχίσουμε στις εισηγήσεις. Ευαισθημότατε σεβαστές αρχές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα και από το Δήμο Πρεσπών. Δεν ήθελα να σας καταχραστώ το χρόνο που είναι πολύτιμος για να τον αφαιρέσουμε τους εισηγητές. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας καθώς και το Εργατικό Κέντρο που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η ημερίδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε γόνιμα αποτελέσματα από αυτήν εδώ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι συναφασμένο με την αγωνία και την φτώχεια του φλωρινιώτικου λαού. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Να έχετε καλή επιτυχία.